Καλή σας ημέρα, κύριε Μπελόκα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε και για το βήμα που μας παρέχετε εδώ πέρα. Για το βήμα που μας παρέχετε να απευθυνθούμε σε νέους ανθρώπους. Αυτό είναι πράγματι το πιο σημαντικό κέρδος από όλη αυτή την ημέρα. Εμείς που έχουμε περάσει ήδη αρκετά χρόνια στην ναυτιλία, να δώσουμε τη σκητάλη στους νέους από όποιο πόστο της ναυτιλίας και αν έχουμε υπηρετήσει. Αυτό είναι το outline, το περιεχόμενο της σημερινής παρουσίασης, το οποίο θα το πάμε λίγο γρήγορα, ακριβώς για να αφήσουμε το χρόνο και στους υπόλοιπους ομιλητές του πάνελ και για να αφήσουμε χρόνο ακολούθως σε εσάς να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Άρα, ποια είναι η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολεγίου? Τι είναι το κολέγιο το ίδιο? Είναι ένας οργανισμός από το 1982, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 5.000 αυτή τη στιγμή επιφοιτητές και δίνει 58 προγράμματα σπουδών, 10 μεταπτυχιακά σε 4 κάμπουσεις, 10 προπτυχιακά συγγνώμη, και μεταπτυχιακά, 58 συνολικά σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Η Σχολή Ναυτιλίας είναι μια σχολή η οποία σε ό,τι αφορά το Maritime Academy, δηλαδή την Ναυτική Ακαδημία, ξεκίνησε φέτος, αλλά η Σχολή Ναυτιλίας περιλαμβάνει και τις ναυτιλιακές σπουδές. Γίνεται πάντοτε υπό το franchise του Southampton, του Solent Southampton University, δηλαδή στην ουσία είναι το ίδιο το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, το οποίο απλώς αντί να παρέχεται στο Southampton, βρίσκεται ακριβώς εδώ πέρα. Παρέχεται όλο στην αγγλική γλώσσα, τόσο στις ναυτιλιακές σπουδές όσο και στην Ναυτική Ακαδημία. Γίνεται σύμφωνα με το curriculum που έρχεται από την Αγγλία, με τις διαδικασίες, με τον τρόπο των εξετάσεων και με τον τρόπο των αξιολογήσεων του αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το Solent University βέβαια είναι ένας πρωτοπόρος, μια κορυφαία επιλογή για τις ναυτιλιακές σπουδές, παγκοσμίως και όχι μόνο, αλλά είναι και εκείνο το οποίο μας δίνει και τη δυνατότητα σε εμάς, σαν Μητροπολιτικό Κολέγιο, να απευθυνθούμε στον εδώ μεγάλο ελληνικό ναυτιλιακό χώρο και να αναπτύξουμε εκείνους τους δεσμούς οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στους δοκίμους μας, τη δυνατότητα σε όλους τους ναυτιλιακούς φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βρουν την καριέρα τους μέσα σε αυτό που λέγεται θάλασσα και ναυτιλία. Οι πιστοποιήσεις μας είναι αυτές που βλέπετε. Δεν είναι όλες, αλλά βάζουμε μόνο εκείνες οι οποίες στην ουσία έχουν την μεγαλύτερη σχέση με το ναυτιλιακό κλάδο και σύστημα. Το ICS, ο νεογνώμας DNVGL, το Chartered Institute of Logistics and Transport, το IMAREST, SQA, είναι το Scottish Qualification Authority, το IAMI, πρόσφατα γίναμε μέλη του IAMI, που είναι το International Institution, Association of Maritime Institutions, Intercargo και HELMEPA, και είναι και άλλα πολλά, για συντομία δεν το βάζουμε. Αυτό είναι το πλέγμα των σπουδών. Υπάρχει το Bachelor σε Maritime Business, Shipping and Port Management, Έχουμε μετά την Ναυτική Ακαδημία, η οποία τα δύο αυτά στοιχεία που βλέπετε στην ουσία αντιστοιχούν στους πλοιάρχους και στους μηχανικούς. Και ακολούθως μετά υπάρχει το Master Degree, που είναι στο International Maritime Business και στο International Shipping and Logistics. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, θα το αναπτύξουμε και λίγο παρακάτω, είναι ότι δεν είναι μόνο το Bachelor που βλέπετε στην πρώτη ενότητα επάνω, το οποίο σας οδηγεί στο Master. Αντίστοιχα και οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας, οι δόκιμοι δηλαδή που θα πάρουν το πτυχίο, που θα πάρουν το δίπλωμα του πλοιάρχου ή του μηχανικού γάμα, αντίστοιχα, θα έχουν τη δυνατότητα αμέσως μετά να μπορούν να μπουν μετά στο bachelor σύστημα και από εκεί να έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ένα πανεπιστημιακό ναυτιλιακό πτυχίο στα χέρια τους. Έτσι. Η Ακαδημία του Γόρτσας είναι μια ακαδημία παγκοσμίως γνωστή και για την ποιότητά της και για τα αυτά που προσφέρει. Με κτηριακές υποδομές εξαιρετικά καλές και σημαντικές. Ιδρύθηκε το 1850, είναι θεωρείται η κορυφαία ναυτική ακαδημία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρέχει όλο το φάσμα της ναυτικής εκπαίδευσης, με μεγάλη εμπειρία και στον τομέα της έρευνας στη ναυτιλία και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου, περιλαμβανομένου βέβαια και των ελληνικών. Ποια είναι τα 5 σημεία υπεροχής της, πολύ γρήγορα? Είναι το εξαιρετικό επίπεδο των ακαδημαϊκών και των κτηριακών υποδομών, η τεράστια φήμη που έχει στην ναυτιλιακή βιομηχανία, είναι το one-stop-shop στην ουσία στο θέμα της ναυτιλιακής, της ναυτικής και της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, όπως σας είπα προηγουμένως, με πολύ μεγάλο ποστό επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις αυτών των πολύ έγκριτων φορέων πιστοποίησης, 85%, και βέβαια με 95% στις προφορικές τάξεις του MCA. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι όλοι οι δόκιμοι δικοί μας, αφού περάσουν όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, στο τέλος, τις τελικές προφορικές τους εξετάσεις,
τις δίνουν στο Southampton, στην Αγγλική Αυτοφυλακή, προφορικά. Και από εκεί παίρνουν και το δίπλωμά τους. Πάμε όμως να δούμε τώρα λίγο, εκτός από αυτά που έχουμε πει για το κολέγιο και για την Ναυτική Ακαδημία, τι είναι τέλος πάντων αυτή η ναυτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα εφόδιο. Είναι το εφόδιο εκείνο που θα δώσει σε εσάς τους νέους γνώσεις και δεξιότητες για να ανταπεξέλθετε στο πολύ απαιτητικό και πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα που έχετε επιλέξει ή που ενδεχομένως θα επιλέξετε. Επομένως, με βάση αυτή την κυρίαρχη σκέψη, πάμε να δούμε πώς δίνεται αυτό το πράγμα, πώς παρέχεται αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το πράγμα παρέχεται μέσα από δύο ερωτήσεις, δύο επιρρήματα. Το τι και το πώς. Άρα το τι είναι ότι μετατρέπει το νέο σπουδαστή σε ένα δόκιμο ναυτικό. Όταν λέμε δόκιμο ναυτικό, δεν εννοούμε τον υποψήφιο ναυτικό, εννοούμε τον δόκιμο, αυτόν που πραγματικά μπορεί να αντέξει τη θάλασσα. Αυτόν που πραγματικά θα έχει τα εφόδια, ούτως ώστε ανεβαίνοντας το πλοίο επάνω και κάνοντας την καριέρα στη θάλασσα, να είναι ένας πραγματικός, καλός ναυτικός και ναυτιλιακός μετά επαγγελματίας. Αναπτύσσει τα απαραίτητα εργαλεία, τις αρχές και τον κώδικα συμπεριφοράς. Δεν στεκόμαστε μόνο στο curriculum, δεν στεκόμαστε μόνο στο τι θα δώσουμε σαν μαθήματα, στεκόμαστε και παραπέρα, πηγαίνουμε beyond that στην ουσία, για να δώσουμε στους νέους αρχές, αξίες, που αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο πάνελ, αλλά το αναφέρουμε και εμείς εδώ πέρα, γιατί είναι ένα συστατικό, ουσιαστικό στοιχείο της ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχουμε. Καθιστά τους νεαρούς σπουδαστές ικανούς να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις. Στην ουσία, think on the feet, που λένε. Πολλές στιγμές της καριέρας σας, οι καταστάσεις θα είναι τόσο ενδεχομένως απρόβλεπτες, που θα χρειαστεί να μην έχετε τον χρόνο να τρέξετε σε οδηγούς, σε μαθήματα, σε βιβλία και σε νομοθεσίες. Θα το κάνετε επί τόπου. Και είναι κάτι το οποίο προάγει βέβαια την αξία της συνεχούς εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπαίδευσή σας, δεν θα τελειώσει ποτέ το μαθησιακό σας αντικείμενο. Όσα χρόνια και να φτάσετε, είτε στα πλοία εργάζεστε, είτε στις εταιρείες, είτε σε οποιοδήποτε τομέα ξηράς, πάντοτε θα έχετε την εκπαίδευση μπροστά σας. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν το περιθώριο σε κάποιον να μείνει πίσω από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων. Όποιος μείνει πίσω, δυστυχώς θα ξεχαστεί. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα σε μια ναυτική ακαδημία, αυτό το οποίο προσφέρουμε, είπαμε, εκτός από το διδακτικό αντικείμενο, εκτός από τα μαθήματα τα οποία λίγο πολύ όλοι τα ξέρουν ή μπορούν να τα μάθουν, μπορούν να βγουν στο ίντερνετ και να τα δουν, είναι να δούμε τον κύκλο της επαγγελματικής επιτυχίας. Να δούμε αυτό το εξακτηνικό σύστημα στην ουσία, το οποίο βλέπετε παραπάνω, και το οποίο στη διαφάνεια, και το οποίο στην ουσία τι είναι αυτό το σύστημα. Είναι αυτό το σύστημα της διαβίου μάθησης, της διαβίου εκπαίδευσης και της διαβίου τριβής μέσα σε αυτόν τον επαγγελματικό χώρο. Είναι κάτι το οποίο, αν πάρουμε για παράδειγμα το mentoring, έτσι, είναι κάτι το οποίο έρχεται με την παρέλευση του χρόνου, με την εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα δείτε και τον πλέον παρακάτω, το Study and Improve, είναι κάτι, αυτός που είναι mentor κάποια στιγμή, πρέπει να κάνει το απαραίτητο improvement, να σπουδάσει, έτσι, να εκπαιδευθεί, για να μπορέσει να ξαναγίνει mentor. Είναι ένας κύκλος αυτό το πράγμα. Είναι ένας κύκλος δοκιμής, είναι ένας κύκλος εμπειρίας, είναι ένας κύκλος εκπαίδευσης και είναι και ένας κύκλος επαγγελματικής απόδοσης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που θέλουμε να δώσουμε και δίνουμε μέσα στην Ναυτική Ακαδημία για να ξεφύγουμε λίγο από το πολύ στενό κύκλο των μαθημάτων και να δώσουμε μετά στους δοκίμους μας τις γνώσεις και τις δεξιότητες, την αποφασιστικότητα, την πειθαρχία, την ανθεκτικότητα, την αυτάρκεια, την εγκράτεια, δεν είναι θρησκευτική, την ανάληψη πρωτοβουλειών και τη λήψη των αποφάσεων, την ομαδικότητα, το team working, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία και την αποτελεσματική επικοινωνία. Το τελευταίο είναι και πολύ σημαντικό. Ναι, ένα λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό. Έχετε πολύ καλή επικοινωνία μέσα από όλα αυτά τα συστήματα που έχουμε στα χέρια μας που τα κρατάμε, αλλά δυστυχώς πολλές φορές στο πλοίο χάνουμε την επικοινωνία μεταξύ μας. Και αυτό είναι και επικίνδυνο. Η δυνατότητα εξέλιξης, σας το είπα εν πολλής παραπάνω, το λέω και τώρα. Έχουμε δηλαδή τα δύο προγράμματα πλοιάρχων και μηχανικών. Ακολούθως έχουμε τη δυνατότητα με 12 εβδομάδες μαθημάτων και ένα blended learning να πάμε στην Αγγλία και ταυτόχρονα δηλαδή να έχουμε και τη δυνατότητα της εκπαίδευσης σε ναυτιλιακές λειτουργίες εκτός θαλάσσης, τα shore-based, για να φτάσουμε σε ένα πτυχίο της εκπαίδευσης. Άρα να συνδυάσουμε και τα δύο.
Αυτό σας δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να βγείτε στον ναυτιλιακό και παραναυτιλιακό χώρο που είπαμε προηγουμένως, όπου υπάρχει ευρύ πεδίο πλέον δραστηριοτήτων, αυτό το λεγόμενο clustering, το οποίο αποκτά μια δυναμική πλέον και στην Ελλάδα και η οποία δυναμική αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε λίγα χρόνια μέσα από διαδικασίες και ενδεχομένως και κίνητρα που μπορούν να θυσπιστούν από το ελληνικό κράτος να δώσουν πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες και είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες σας. Αλλά η προσωπική μου συμβουλή είναι πρώτα περάστε από τη θάλασσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.